Μια πρωτότυπη αλλά και άκρως οικολογική έκθεση έχει στηθεί στο φωαγέ του Διοικητηρίου με πρωτοβουλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων. Μαθητές από πολλά δημοτικά του νομού Καβάλας έφτιαξαν τις δικές τους κατασκευές προσθέτοντας την παιδική τους φαντασία με αποκλειστικά ανακυκλώσιμα υλικά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, που θα σας πούν λεπτομέρειες οι πιο υπεύθυνοι και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και του ΚΠΕ, η διευθύντρια του ΚΠΕ, έγινε σε συνεργασία με το Δήμο. Συμμετείχαν 24 δημοτικά σχολεία. Θα πάρετε και πλάνα στη συνέχεια και θα δείτε τα εκθέματα που κάνανε τα σχολεία. Αναφέρεται ουσιαστικά στην ανακύκλωση που και ο Δήμος Καβάλας ξεκίνησε με χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό και είναι στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης όλης της κοινωνίας μας και ιδιαίτερα των μικρών μαθητών των δημοτικών σχολείων στο θέμα της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας, θα έλεγα. Τις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά όλα θα σας τα πούν η κυρία Τουλιοπούλου και η κυρία Καστράνη, όπως και δεν ξέρω αν ο αντιδήμαρχος ο κύριος Παπαδόπουλος, που το ΚΠΕ είναι στην περιοχή που με ιδιαίτερη φροντίδα το περιποιείται, ο ίδιος με τις υπηρεσίες του Δήμου, θα συνεχίσουν αυτή την υπόλοιπη συνέντευξη. Από το 2006 που λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων, τιμά την περιοχή μας. Πάνω από 10.000 παιδιά έχουν επισκεφτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής μας. Πάνω από 600 σχολεία μπήκανε μέσα στον Δήμο πλέον Καβάλας. Καταλαβαίνετε ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά για την περιοχή, αλλά το σημαντικότερο όφελος που προκύπτει από τις δραστηριότητες του ΚΠΕ είναι ότι πλέον τα παιδιά, οι νέες γενιές αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση, οικολογική εκπαίδευση. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη γενιά θα είναι καλύτερη από τη δική μας, γιατί θα αγαπούν περισσότερο το περιβάλλον, θα αγαπούν περισσότερο την ανακύκλωση και δεν θα πετάνε σκουπίδια αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές να κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Που είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς σε 24 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία παιδάκια μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους φυσικά έχουν δουλέψει αυτό το πρόγραμμα επί έναν ολόκληρο μήνα. Δουλέψαν την ανακύκλωση του χαρτιού, του πλαστικού, του αλουμινίου και του χαρτιού, που άλλωστε και αποτελεί το ολιστικό πλέον πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου. Στους μπλε κάδους και θα ανακοινωθεί σύντομα, θα πετούμε όλα αυτά τα υλικά, θα συλλέγονται από ιδιώτη, οπότε λύνουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών στο Δήμο μας. Φυσικά στο πλευρό μας ήταν η πρωτοβάθμια διεύθυνση Καβάλας, η οποία στήριξε όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή τη δράση, τη δική μας συνεργασία με τα σχολεία.